Μια καλή Κυριακή στο σπίτι των Μαυροτσούκαλων σημαίνει πάντα δύο πράγματα. Ποδόσφαιρο και βόλτα. Θέλω να μα το γήπεδο, δεν θα απαντήσει άνθρωπο να μα δει. Και τι να κάνουμε δηλαδή, να το παραφορεύουμε. Δεν γίνεται να αγοράσουμε ένα παιχνίδι απ' έξω. Πώς το σκέφτηκα αυτό. Για όλα, εγώ θα το σκέφτομαι. Καλά, μέχρι να το σκεφτείτε, εμείς θα πάμε μια βόλτα στο μοναστηράκι και μετά για καφέ. Να δούμε τι θα κάνουμε το τρίμερο, ε. Ναι, ταξίδι. Στο χωριό του μπαμπά. Να κυνηγάμε κότες. Τρίμερο στην Κλωρεντία εννοούσα. Και να βάσουμε τις κότες. Τι λες. Να σου πω τα κορίτσια δεν μπουν έξω. Πώς έτσι. Τι πώς έτσι, δεν βλέπεις πώς είναι. Ωραία, κασκόλ έχουν βάλει γούνες, έχουν βάλει σκουφιά και αυτά τα βρακοζόνια εδώ είναι κάπως. Δεν γεννήσει. Γιατί δεν αρχόσαι στο γήπεδο να μας το λέει μαζί. Αυτό κάνω πως δεν το άκουσα. Αγάπη μου, ξέρεις, το γήπεδο του Κυριακή δεν είναι το καλύτερό μας, φιλιά μου. Αυτό κάνω πως δεν το άκουσα εγώ. Ούτε εγώ. Τώρα εσύ τι προτείνεις να κάνουμε. Προτείνω να δούμε τι θα γίνει με τα κορίτσια που φύγανε ξεβράκωτα. Πάμε. Ο μπαμπάς λέει ότι η Ελένη είναι πολύ όμορφη. Αλλά όταν το λένε οι άλλοι, θυμώνει πάρα πολύ. Κορίτσια, πού πάτε μόνες σας. Τίποτε. Πού πάτε μόνες σας. Δεν είναι μόνες οι κοπέλες, φιλάρα, συνοδεύονται. Ηρέμησε, ηρέμησε, ηρέμησε. Ο κάθε ηλίθιος πετάει και πειράζει γυναίκες, δεν καταλαβαίνω. Ούτε συγκλήθιο. Ναι, σένα είπα. Τι γιατί, γιατί σε μένα. Σε θυμάμαι σένα, σε θυμάμαι και από το φεριπότε. Δεν μ' αρέσει το υφό σου. Τότε ο Μάρκος του λέει πάντα το ίδιο. Πολύ Ανατολίτη είσαι. Πολύ Ανατολίτη. Τι εννοεί πολύ Ανατολίτη. Εννοώ ότι είσαι από την Ανατολή. Έχει δίκιο να μπει. Κάτσε μισό λεπτό. Τι εννοεί από την Ανατολή, τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Σημαίνει το αντίθετο από τη Δύση. Για κάτσε να το πούμε μετά εμεί. Εγώ πριν δεν καταλάβαινα γιατί τον έλεγαν Ανατολίτη, αφού είναι από την Αθήνα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι αυτό σημαίνει πως είναι ζηλιάρη. Ίσως γι' αυτό ο πατέρας μου περνάει τόσο άσχημα αυτές τις μέρες. Εξαιτίας της ζήλιας. Και η γιαγιά Ιφηγένεια λέει ότι για τους άντρες η ζήλια είναι η χειρότερη αρρώστια που υπάρχει. Αν σε απατούσε η Ελένη θα τη σκότωνες. Όχι βέβαια. Εγώ πάντως θα τη σκότωνα. Δεν τα σηκώνω αυτά.